Καταλαβαίνετε όλοι ότι όταν μια ομάδα έχει να κερδίσει 9 αγωνιστικές, η ένταση πολλές φορές χωλώνει το μυαλό. Και θεωρώ ότι η φιλοξενία που είχαμε και εντός και εκτός ήταν άψογη. Και είμαι υποχρεωμένος να το πω. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε ως ομάδα, γιατί γνωρίζουμε ότι η ομάδα της Καλαμάτας είχε μεγάλη πίεση και μεγάλο άγχος, να τις μεταφέρουμε ακόμη μεγαλύτερο άγχος, και ο πρώτος στόχος μας ήταν να διατηρήσουμε την κατοχή της μπάλας, να μην δώσουμε την μπάλα στην Καλαμάτα. Νομίζω ότι στο πρώτο 25 λεπτό τα καταφέραμε αρκετά καλά, πετύχαμε ένα γκολ. Μετά το 25 έως το 35 με 40 του πρώτου ημιχρόνου θα λέω ότι χάσαμε την συγκέντρωσή μας, πήρε μέτρα η Καλαμάτα, αλλά κλείσαμε πάρα πολύ καλά τους χώρους. Εκτός το πέναλτι που δεν ξέρω και δεν έχω γνώμη, ό,τι και να πω δεν θα είναι πραγματικότητα, νομίζω ότι η Καλαμάτα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν είχε ευκαιρίες. Και κερδίσαμε ένα παιχνίδι δίκαια, πολύ δίκαια. Ελάτε στη θέση μας, γιατί τότε κρίθηκα και κατακρίθηκα, και όταν ξαναήρθα αντίπαλος ως προπονητής με την ομάδα του Άρους, αν δεν κάνω λάθος, δέχτηκα ύβρις. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ και την ομάδα και τη δυναμική που έχει αυτή η ομάδα. Είναι τεράστια ομάδα. Και οφείλουμε να... Το πρόβλημά της δεν μπορώ να το πω εγώ, γιατί δεν ζω τα πράγματα από μέσα. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ποιο είναι το πρόβλημα της Καλαμάτας. Να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, γιατί σήμερα πετύχαμε μια σπουδαία νίκη μέσα σε μια δύσκολη έδρα, όπως είπε και ο προπονητής μου. Όπως ήταν το μάτς, εμείς είχαμε δουλέψει αυτή τη βδομάδα βασικά πολύ καλά πάνω στην ομάδα της Καλαμάτας, πώς είναι και πώς θα παίξουμε εμείς. Και σήμερα ήρθαμε εδώ και το δείξαμε. Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο από την αρχή. Καταφέραμε εμείς να το κάνουμε εύκολο, όπως φάνηκε, σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Να ευχηθώ καλές γιορτές και να γυρίσουμε με υγεία, γιατί έχουμε μια δύσκολη συνέχεια για να πετύχουμε το στόχο μας και όσο παραπάνω γίνεται. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει και καλά αποτελέσματα και καλή λειτουργία σαν ομάδα. Το έργο μας έγινε πολύ πιο δύσκολο όταν προηγήθηκε κιόλας. Και αυτό σε συνδυασμό με την πολύ κακή ψυχολογία που έχουμε λόγω των αποτελεσμάτων, νομίζω ότι είχαμε ένα γολγοθά. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε, ισοφαρίσαμε το παιχνίδι και πιστεύαμε ότι στο δεύτερο θα γίνει μια πραγματική μάχη για το ποιος θα επικρατήσει. Το αριθμητικό μειονέκτημα που αποκτήσαμε με την αποβολή νομίζω έγινε την πλάστηκα προς το μέρος του Όφη. Έπαιξε πιο εύκολα, μας δημιούργησε προβλήματα, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε και όταν ήρθε και το τρίτο γκολ νομίζω ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Παρόλα αυτά ίσως μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, κάναμε μια προσπάθεια, πετύχαμε ένα γκολ, αλλά ο χρόνος δεν έφτανε πια για να κάνουμε κάτι σημαντικό. Γίνονται κινήσεις. Σε λίγο θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις για κάποιους παίχτες που πιστεύουμε ότι και την κατηγορία γνωρίζουν και έχουν παραστάσεις από ψηλότερο επίπεδο, ορισμένοι, και θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε όλοι, από τον πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο γρανάζι της ομάδος, να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θέλω να δω το βίντεο. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι εσκεμμένο το χτύπημα. Προσπάθησε να γυρίσει με την μπάλα και στην περιστροφή που έκανε βρήκε τον αντίπαλο με το χέρι. Εντάξει, συνήθως σε αυτές τις φάσεις συμβαίνει αυτό. Δηλαδή προσπαθείς να γυρίσεις και να προστατεύσεις την μπάλα. Δεν ήταν αγωνιά. Αυτή την αίσθηση έχω. Σίγουρα ήταν καταδικαστική η ενέργεια για την ομάδα, γιατί μείναμε με 10 παίχτες και απέναντι σε μια καλή ομάδα είχαμε ένα πρόβλημα παραπάνω να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι τα παιχνίδια είναι αρκετά. Αν είναι 13 παιχνίδια, έχει δηλαδή, υπάρχουν πολλά περιθώρια. Θα δούμε πολλές ανακατατάξεις, πιστεύω. Αρκεί να η ομάδα να ενισχυθεί που θα ενισχυθεί,
και να αποκτήσουμε μια διαφορετική ταυτότητα, να γίνουμε πιο μαχητές μέσα στο γήπεδο και να παίρνουμε το αποτελέσμα όπως τα παίρνουν περισσότερες ομάδες, χωρίς μεγάλη ποιότητα, αλλά με πολύ τρέξιμο, με πολύ πάθος και με πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Θεωρώ ότι στο παιχνίδι μπήκαμε πολύ καλά. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ένα λάθος, το οποίο δεν χρειάζεται να ρίξουμε ευθύνες. Ο Δημήτρης είναι ένας καλός θεματοφύλακας, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αντιδράσαμε πολύ καλά, ισοφαρίσαμε άμεσα και θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να λήξει το σφύριγμα της λήξης, ήμασταν αρκετά καλοί. Πήγαμε στα αποδυτήρια και είπαμε με την αλλαγή του Ράκιτς, ο οποίος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αλλάξαμε το σχήμα, να κυνηγήσουμε την νίκη, γιατί δεν έχουμε περιθώρια για άλλα αποτελέσματα. Μπήκαμε μέσα, λίγο νοθρά, συμφωνώ. Δεχτήκαμε μια φάση από τον Κατσικοκέρι, το έβγαλε ο Δημήτρης εκεί πέρα. Και μετά δεν μπορώ να καταλάβω το δεύτερο γκολ που φάγαμε. Γίνεται ένα κόρνερ, διπλή καραμπόλα, απευθείας, δεν κατάλαβα τι έγινε. Δεχτήκαμε τον γκολ. Λογικό είναι να πέσει ψυχολογία, εμείς δεν τα παρατήσαμε. Και μετά συνεχίστηκε η κακοδαιμονία, η ικανότητα των αντιπάλων. Δεχτήκαμε ένα γκολ πολύ όμορφο, κατά τα ψέματα. Και φαντάζεστε όταν σε 9 παιχνίδια έρχεται η 8η συνεχόμενη νίκη, ήττα, μαζί με μια ισοπαλία, το ηθικό των συμπαιχτών μου θα είναι άσχημο. Παρ' όλα αυτά, δεν τα παρατήσαμε. Και παρά την αποβολή του Βουκμίροβιτς, προσπαθήσαμε, ενώ φαντάζεστε πόσο δύσκολο ήταν για εμάς και με 10 παίχτες και με αυτή την ψυχολογία, πετύχαμε ένα πολύ όμορφο γκολ. Και στο τέλος, κάναμε τα πάντα να πάρουμε έστω ένα βαθμό, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, και ένας βαθμός ήταν καλός για την προσπάθεια και την ψυχολογία των παιδιών. Δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε για ακόμη μια φορά. Πραγματικά, επειδή είναι η πέμπτη μου χρονιά στην ομάδα και γνωρίζω τις καταστάσεις όλες και τις δυσκολίες, πρώτη φορά το αντιμετωπίζω αυτό. Σε 9 παιχνίδια να έχουμε 8 ήττες και μια ισοπαλία. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όλοι έχουμε ευθύνες. Πιστεύω πολύ όμως στον πρόεδρο, στη διοίκηση. Πραγματικά, επειδή έχω περάσει με πολλές διοικήσεις στην ομάδα, γίνεται μια εξαιρετική προσπάθεια. Σίγουρα έχουν γίνει λάθη. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Η ομάδα σίγουρα θέλει ενίσχυση. Πιστεύω στους παίχτες μου, αλλά χρειαζόμαστε ενίσχυση. Πιστεύω στο προπονητικό team, πιστεύω σε όλους στην ομάδα. Το πιο εύκολο είναι να είσαι με κακή ψυχολογία, να βρίσκεις δικαιολογίες και να τα παρατάς. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό και το δείξαμε και σήμερα. Παρά το ατυχές αποτέλεσμα, το οποίο μας στεναχωρεί όλους, παλέψαμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο με 10 παίχτες και με ένα πολύ κακό κλίμα. Θεωρώ ότι μπορούμε, ναι. Σίγουρα άλλαξε ο στόχος. Okay, είναι λογικό, αυτό το καταλαβαίνετε όλοι. Αλλά αυτό δεν είναι κακό. Άμα το πιστεύετε. Το πιστεύουμε, εννοείται. Και πιστεύω